We have just received a statement from Buckingham Palace. It is with deep sorrow that Her Majesty the Queen announces the death of her beloved husband, His Royal Highness the Prince Philip. Διακόπτοντας το πρόγραμμά του σε όλα τα βρετανικά δίκτυα, μετέδιδαν την είδηση του θανάτου του πρίγκιπα Φίλιππου σε ηλικία 99 ετών στο κάστρο των Windsor. He was the longest serving consort in history, one of the last surviving people in this country to have served in the Second World War. I rather not made the mistakes that I did make, yes. But I'm not telling you what they are. Γεννημένος στο Μοντρεπό της Κέρκυρας στις 10 Ιουνίου του 1921, ο πρίγκιπας Φίλιππος δεν έκρυψε ποτέ τις ελληνικές του ρίζες. Η επίσκεψη του στην Αθήνα στο πλάι της πριγκίπισσας στο Ελισάβετ το 1950 είχε γίνει το πρώτο θέμα στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. The Magpie's launch brought the Princess and the Duke to the jetty, and there they were officially welcomed by King Paul and Queen Frederica. The King is a cousin of the Duke, and this was the royal couple's first visit to Greece. Ο γιος του πρίγκιπα Ανδρέα και εγγονός του βασιλιά Γεωργίου βαπτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο παλιό φρούριο της Κέρκυρας. Έφυγε όμως μόλις 18 μηνών από την Ελλάδα μέσα σε ένα καφάσι πορτοκάλια, αφού η οικογένειά του εγκατέλειψε τη χώρα διωκόμενη για προδοσία. Δεν έμαθε ποτέ λοιπόν ελληνικά. Είχε παραδεχθεί βέβαια πως καταλαβαίνει τη γλώσσα αρκετά καλά. Ο Φίλιππος γνώρισε την Ελισάβετ το 1939 όταν ταξίδευε ως μέλος του βασιλικού ναυτικού. Εκείνη ήταν μόλις 13, όμως ερωτεύτηκε τον νεαρό Δούκα. Οι δυο τους άρχισαν να ανταλλάσσουν γράμματα. Παντρεύτηκαν το 1947 σε μια τελετή που παρακολούθησαν ζωντανά μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου 200 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ένα χρόνο αργότερα γεννήθηκε ο πρώτος τους γιος, ο Κάρολος. Η ζωή τους άλλαξε εντελώς το 1953 όταν ο βασιλιάς Γεώργιος άφησε την τελευταία του πνοή και η Ελισάβετ στέφθηκε βασίλισσα στα 27 της χρόνια. The moment of the Queen's crowning. Τα χρόνια που ακολούθησαν γεννήθηκε η Άννα, ο Άντριου και ο Έντουαρντ. Ο Φίλιππος από την αρχή είχε αποφασίσει να βάλει στην άκρη τους προσωπικούς του τίτλους και να σταθεί ως σύζυγος στο πλευρό της βασίλισσας. Από εκείνη τη στιγμή ήταν πάντα διακριτικά ένα βήμα πίσω από την Ελισάβετ. All too often I fear Prince Philip has had to listen to me speaking. Tolerance is the one essential ingredient of any happy marriage. It may not be quite so important when things are going well. But it is absolutely vital when things get difficult. Ο Φίλιππος αποσύρθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα τον Αύγουστο του 2017 σε ηλικία 96 ετών. Περνούσε το χρόνο του με τα εγγόνια του και τα δισεγγονά του και απολάμβανε τη ζωή με λιγότερα φώτα στραμμένα επάνω του.